κίνηση ο Χριστοφή. Πέρασμα για τον Γιακουδάκη. Η σέντρα, ο Βάλε με αγροθιές θα διώξει. Νέα σέντρα, η μπάλα περνάει. Εδώ θα πέσει κάτω. Θα αφήσει το παιχνίδι ο διαιτητής στην πτώση του Βάλτο. Για να δούμε και από εδώ. Εδώ δεν είναι ξεκάθαρο από εδώ. Πολύ δύσκολη φάση. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να... Ο Βάλτο. Σέντρα του Μεριέμ. Η μπάλα κοντράρει. Ο Λοΐζου δεν μπορεί. Ο Παπουλής το σούτ 1-0. Στο 65 ο Φώτης Παπουλής ανοίγει το σκορ με το δεύτερο εφετινό του γκολ. Μετά από 2 μήνες και κάτι σκοράρει ο Παπουλής, ο οποίος είχε σκοράρει στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ. Έβαλε δύσκολα στον Λοΐζου. Η σέντρα του Μεριέμ κάπου κόντραρε. Ο Λοΐζου έδιωξε, όχι όμως μακριά. Εδώ ζήτησε και φάουλ, για να δούμε. Και νομίζω ότι πρέπει να υπήρχε παράβαση εκεί, Μιλένκο. Είχε επαφή, είχε φάουλ, έτσι. Είχε φάουλ στον τερματοφύλακα. Αριστερό του χέρι. Ξέρα κάνει κίνηση, ο Βάλτο για τον Μπέρφορντ. Μπέρφορντ κρατάει την μπάλα για τον Χωακίν. Μπάσα, δεν υπάρχει offside. Το έχει σηκώσει όμως ο βοηθός, ο κύριος Τσεντής. Οριακά, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Τώρα για τον Παπουλή, πάσα για τον Γκιέ, ο οποίος περνάει τον Βαλβέρντ και το 0-2 από τον Γκιέ, από την ασίστ του Παπουλή. Υπάρχει offside. Νομίζω ότι στην πάσα του Παπουλή, ο Γκιέ είναι σε θέση offside. Βάλω ελεύθερη σέντρα. Η μπάλα έσκασε εκεί, ο Χαμτανή είναι αυτός που την έβγαλε εκτός, ενώ εκτός φάσης δεν ξέρω, είναι κάτω ο Ρούμπιο. Να δούμε τι έγινε. Για να δούμε και από εδώ. Η μπάλα και ο Μόνη ανανεώνει διαρκώς τις προσπαθίες της. Ασίς το 1-2, τρέχει ο Ασίς, θα προλάβει κόρνερ. Από την παρέμβαση του Βασιλείου χτυπιούνται, δεν ξέρω, για χέρι. Για να δούμε. Η μπάλα χτυπάει στο χέρι. Η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Βασιλείου που είναι ανοιχτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η μπάλα είχε περάσει τελική γραμμή. Εάν δεν πέρασε... Οικονομίδης για τον Ασίς. Μεγάλη παλιά. Βγαίνει οπότε. Εδώ έχουμε σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Οπότε πάντως μένει κάτω, που δείχνει να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Φυσικά δεν υπάρχει offside. Βγαίνει παλιά. Αυτός που παίζει μπάλα είναι ο Βάλε, αλλά πέφτει με τεράστια δύναμη πάνω στον ποτέ, που δεν τον έχει δει που έρχεται. Απίστευτη σύγκρουση, πολύ δυνατή σύγκρουση. Ο Βάλε έπαιξε μπάλα, αλλά με όλη του την φόρα, με όλη του τη δύναμη, έπεσε πάνω στον ποτέ, ο οποίος μένει κάτω. Γκιέ, ξέφυγε από τον Χριστοφίδη. Γκιέ στην περιοχή, μαρκάρει πέναλτι, υποδεικνύει ο κύριος Δημητρίου και κίτρινη κάρτα. Εδώ ξέφυγε ο Γκιέ από τον Χριστοφίδη. Υπήρξε μαρκάρισμα εκεί, ο Γκιέ βρέθηκε στο εδαφός, θα ξαναδούμε τη φάση. Περιμένει ο κύριος Δημητρίου να σηκωθεί ο Λάνικ για να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Κόρνερ ο Στυλιανού ήταν, θα περάσει ο Στογιάνοβιτς, θα κάνει τη σέντρα, θα κόψει ο Ρίσε. Ναφίου, κίτρινη κάρτα στον Γκαστόν Σαγκόη. Και τώρα νεύρα από Σαγκόη και Χιώτη. Στον Μάριο Σέρτσιο. Νέα σέντρα στην περιοχή. Μπάλα θα περάσει. Σέριταν. Υπάρχει offside. Δεν υπάρχει γκολ. Κάρτα. Εδώ είναι νωρίτερα η φάση. Σέριταν είναι εκτεθειμένος.
Μπάλα όμως πάει πίσω από τον Λόπεθ. Κάθετα για τον Πιέρο Σωτηρίου. Θα περάσει μπάλα Σωτηρίου με τον Μερκή. Ο κύριος Βασίλης Δημητρίου δεν υποδεικνύει κάτι. Νομίζω στο στήθος χτυπάει.